Πάμε σιγά σιγά να υποδεχτούμε. Φύγε όπως ξέρεις. Τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα που δεν είναι άλλος. Ναι. Από τον αγαπημένο μας Περιζάτο Μουστάκα, ο οποίος έρχεται και μας φέρνει, φίλες και φίλοι, την καλύτερη είδηση της ημέρας. Μια είδηση εντελώς διαφορετική από όλες τις άλλες. Και μάλιστα έχει και άρωμα Κρήτης. Α, ναι, εντάξει τώρα, αφού το πρόδωσες, ήταν ωραίο. Λοιπόν, μέχρι να δούμε την καλή είδηση της ημέρας, εμείς θα δούμε ακόμη περισσότερο για ακόμη μία φορά τα αγαπημένα νέα LEGO set. Αυτή τη φορά, λοιπόν, θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κατηγορία Speed Champions. Νομίζω το μυαλό σας πηγαίνει γιατί ακριβώς θα συζητήσουμε. Ταχύτητα. Τι έχουμε, αυτοκινητάκια. Είδες τώρα. Φαίνεται ο μπαμπάς που έχει γιο, τα καταλαβαίνει αυτά. Λοιπόν, είναι μια κατηγορία η οποία έχει εμπνευστεί βεβαίως από οχήματα, από αυτοκίνητα και από αγώνες αυτοκινήτων και για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 2015. Νομίζω ότι όχι μόνο οι μικροί μας φίλοι, αλλά και εσείς οι μεγαλύτεροι θα ενθουσιαστείτε πάρα πολύ με αυτήν εδώ την συλλογή, γιατί μπορείτε να τα αποκτήσετε, να τα φτιάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα παρατάξετε στη σειρά και να φύγετε έτσι όπως φεύγει ο Λευτέρης. Για αγώνες. Αυτή για είναι αγώνες, η ιστορία, βεβαίως. Επίσης, απευθύνεται για παιδάκια άνω των 9 ετών, αλλά και για όλους εσάς που αγαπάτε πάρα πολύ έτσι, τα αυτοκίνητα, που είστε ενδεχομένως συλλέκτες και θα τα θέλατε πολύ στη συλλογή σας. Τώρα, ενδεικτικά, εγώ να αναφέρω έτσι ένα μοντέλο, όπως είναι της Porsche 963. Εύχομαι να το είπα σωστά. Γιατί με τα νέα σετ κτιρίων LEGO, βεβαίως, μπορείτε. Κάτσε, έχω κι άλλες γνώσεις. Τώρα θα δεις. Να αναδημιουργήσετε λοιπόν πιστά το γνήσιο μοντέλο, αυτό που ξέρουμε και που θαυμάζουμε όλοι. Με τα δικά σας λοιπόν LEGO Set Speed Champions, γι' αυτό τρέξτε, αδράξτε αυτή την ευκαιρία και τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, να πάτε μέχρι τον αγαπημένο μας παιχνιδάστη Λεωφόρο Καζαντζίδη στη Νέα Λικαρνασσού, να τα προμηθευτείτε όλα αυτά και να φύγετε για αγώνες. Φύγε για αγώνα! Ξέρετε, φίλες και φίλοι, το να προσπαθείς να εντοπίζεις και τελικά να τα καταφέρνεις μια καλή είδηση μέσα σε αυτό το κυκαιώνα των αρνητικών ειδήσεων και του κλίματος που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες είναι λιγάκι δύσκολο. Ωστόσο, εδώ πέρα κάνουμε μια προσπάθεια η οποία δεν έχει τελειωμό. Είναι ατέρμονη όλη αυτή η προσπάθεια το να εντοπίσουμε την καλύτερη είδηση της ημέρας. Εμείς την εντοπίσαμε και μάλιστα στην αγάπη μας για τον καλό κινηματογράφο και με αφορμή την έναρξη του 25ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε όλα αυτά τα διαμάντια τα οποία ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες για τις συμμετοχές μικρών και μεγάλων ντοκιμαντέρ, μικρών και μεγάλων μήκους ταινιών ντοκιμαντέρ κτλ. Εντοπίσαμε λοιπόν ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ με την ονομασία Αναγέννηση. Το ουσιαστικό όμως και εκεί που επικεντρωθήκαμε πάρα πολύ δεν είναι μόνο το κομμάτι της περιεκτικότητας και της ποιότητας και των μηνυμάτων που στέλνει αυτό το εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ η Αναγέννηση, αλλά το γεγονός επίσης ότι δημιουργός αυτού του ντοκιμαντέρ είναι μια κριτικοπούλα από τους Βόρους, από τη Μεσαρά, η πασίγνωστη, διεθνώς αναγνωρισμένη φωτογράφος, η δικιά μας η Ολυμπία Κρασαγάκη, για όσους την γνωρίζετε ή για όσους δεν την γνωρίζετε, έχει ένα πλούσιο βιογραφικό και ένα παρόν το οποίο εμπνέει και θα το πετύχει μέσα από αυτή την ταινία. Και ένα λαμπρό μέλλον, θα έλεγα εγώ, γιατί όλοι εμείς που έτσι αγαπάμε ενδεχομένως τη φωτογραφία, την ξέρουμε σίγουρα την Ολυμπία. Είναι μια γυναίκα που πολλές φορές έχει κρυφτεί πίσω από τον φακό, έχει φωτογραφίσει πολλές διασημότητες και όχι μόνο της εγχώρια showbiz, αλλά και από το εξωτερικό. Η Ολυμπία, λοιπόν, πριν από περίπου ένα χρόνο, νομίζω, είχε κάνει μια ανάρτηση στα social media, στο δικό της το Instagram, και είχε επικοινωνήσει και είχε κοινοποιήσει στην ουσία την δική της την ιστορία με τον καρκίνο του μαστού από τη στιγμή που διαγνώστηκε με αυτόν και την όλη της πορεία. Το σημαντικό στην ίδια είναι το εξής, ότι έκανε μια διαπίστωση από τα δικά της μάτια και έχει σημειώσει ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό είναι ο κεραυνοβόλος έρωτας ή ο καρκίνος. Εγώ λοιπόν αποφασίζω όλο αυτό να το αντιμετωπίσω με υπομονή και με πάρα πολύ δύναμη και με αγάπη, γιατί είναι στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν έτσι κι αλλιώς. Οπότε δημιουργεί το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, την ταινία μικρού μήκους, περίπου 3 λεπτών, που έχει πολλά να μας δώσει από την εικόνα που είναι ανατριχιαστική, από τον τρόπο που η ίδια έχει επιλέξει να το σκηνοθετήσει, αλλά ακόμη και το σενάριο. Το να συνειδητοποιείς όμως σε αυτή την ηλικία και μετά από όσα έχεις κάνει τόσο σημαντικά στη ζωή σου, που δεν περνούσε ποτέ από την αλλιώς, δεν μπορεί να έρθεις αντιμέτωπη, ας πούμε, με τον εφιάλτη όλων των γυναικών, με τον καρκίνο του μαστού, και να μπαίνεις στη διαδικασία και μέσα από μια φιλοσοφία δικιά σου. Να χαρακτηρίζεις τον καρκίνο ως κεραυνοβόλο έρωτα. Είναι πραγματικά μοναδικό και εκεί φαίνεται η θετικότητα τελικά με την οποία αντιμετωπίζει η δικιά μας, η Μεσαρίτισσα, η Ολυμπία, η Κρασαγάκη, το όλο θέμα του καρκίνου του μαστού. Και έρχεται λοιπόν με αυτό το ντοκιμαντέρ, με την Αναγέννηση, να στείλει μήνυμα, να δώσει κουράγιο και δύναμη σε όλες τις γυναίκες οι οποίες έχουν έρθει αντιμέτωπες με αυτόν τον εφιάλτη. Υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά ότι πέρυσι, όπως είπε η Χριστιάνα, όταν ανακοίνωσε ότι
έχει έρθει αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού. Ένα από τα πολλά πρόσωπα που τη συμπαραστάθηκαν ήταν και η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Mm-hmm. Που τη φωτογράφησε. Και είναι η δικιά μας η μεσαρίτισσα, της έκανε το πρώτο πορτρέτο, mm-hmm. την πρώτη φωτογράφηση με το που αφαίρεσε η Ιωάννα Παλιοσπύρου τη μάσκα mm-hmm. από το πρόσωπό ναι, της και αλήθεια. Είδαμε την ιδιαίτερη αυτή ομορφιά αυτής mm-hmm. της γυναίκας. Έτσι. Και μετέπειτα βεβαίως με τα στάτους της, με τις συνεντεύξεις της, διαπιστώσαμε και τι καρδιά έχει η Ιωάννη. Έτσι, και στα έτσι. Podcast που ξεκίνησε Βέβαια. Να κάνει, αλλά και η Ολυμπία είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος που έχει πολύ δύναμη μέσα της και είναι σπουδαίο ότι μπαίνει στη διαδικασία να φύγει λίγο από το δικό της το κομμάτι της φωτογραφίας, να σκηνοθετήσει κάτι ουσιαστικό, κάτι που έρχεται να μας υπενθυμίσει και να μείνει μέσα στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Για μας είναι υπέροχη. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό έχει... και μακάρι να πάει πολύ καλά και έχει η φωτογραφίσει, λέει, διασημότητες του παγκόσμιου ναι, κινηματογράφου και έχει συνεργαστεί με τα κορυφαία περιοδικά παγκοσμίως η δικιά μας μεσαρίτισσα. Κρατήστε το αυτό και σαν πληροφορία για το ποια είναι η γυναίκα για την οποία αναφερόμαστε, αλλά και το τι πραγματεύεται mm-hmm. τώρα με το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το οποίο θα συμμετέχει μέσα στα 60 περίπου ντοκιμαντέρ, τα οποία θα συμμετέχουν μέσα στο 25ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Να ευχαριστήσουμε τον Μουστάκα μας. Ναι, για ακόμη μια φορά. Βεβαίως. Καλή είδηση. Πολύ ωραία και ουσιαστική. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε και εσείς, μην το ξεχνάτε, για χιλιάδες mm-hmm. δώρα και παιχνίδια που δεν γνωρίζετε, γελάντος που δεν γνωρίζετε. Μόνο εδώ, στον αγαπημένο μας παιχνιδάτο Μουστάκα, θα τα εντοπίσετε στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό. Ευχαριστούμε, Μουστάκα. Γεια σου. Γεια! Δεν θέλει Δανάη να χαιρετήσουμε τον Μουστάκα. Λέει, παιδιά, σας παρακαλώ, πείτε κι άλλα. Εγώ λοιπόν να πω για ακόμη μια φορά για τα Speed Champions, παρακαλώ πολύ, εκείνα τα νέα σετ Lego. Τα λέω και εσένα που είσαι μπαμπάς, γιατί Speed αν τα βλέπει Champion. Ο Γρηγόρης, θα πει Χριστιανά, δεν είπε στον μπαμπά να μου τα πάρει. Την προηγούμενη εβδομάδα πάντως που έλεγες πάλι κάτι φάμιλο, κάτι ναι. στο περίπου με αυτοκινητάκια πάλι από τον Μουστάκα, τα οποία είναι εξαιρετικά. Τα πήρα τα αυτά. Είχα ε? Την εντύπωση, πέρα από αυτό τα πήραμε, είχα την εντύπωση ότι έχει τελειώσει και η μηχανολογία. Δηλαδή μιλούσες μέσα για χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, για υποδύναμη. Άλλη σχολή, Λευτέρη μου, μάρκες, είναι άσε με τώρα εμένα εκεί που είμαι. Και τα λοιπά, άσε και τα λοιπά. Άσε με τώρα. Μπράβο. Πάλι καλό μου, Μουστάκας, και μαθαίνω κι εγώ κάτι καινούριο. Τι να κάνω. Ευχαριστούμε. Γεια. Τι είναι το παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι ανυπομονησία. Το παιχνίδι είναι χαρά. Είναι έκπληξη. Είναι μαγεία. Το παιχνίδι είναι παρέα. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είναι αγάπη. Το παιχνίδι είναι όνειρο. Το παιχνίδι είναι Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.